Non. Sto capì. No. Mamma sparacallo. Μπορείς να, να φέρεις τη τσάντα. Αυτή είναι η ομάδα που με χτύπησε. Που μου έριξαν τη χειροβομβίδα κροτουλάμψης. Είναι αυτή εδώ η ομάδα. Όπως βλέπετε φέρουν διακριτικά. Είναι επί της οδού ξενοφόντος και φιλελλήνων. Είναι λίγα λεπτά πριν δεχτώ την επίθεση. Αυτός είναι ο ο υπεύθυνος της δημιουργίας. Με τον οποίο μίλησα, είχαμε το διάλογο και του έδειξα την ταυτότητα και έδωσε διαταγή να μου πετάξουν τη χειροβομβίδα. Η παραπάνω χειροβομβίδα, αυτές που πετάνε οι αστυνομικοί, περιέχει 12 γραμμάρια κρυκτικού υλικού. Η ένταση του ήχου που παράγεται φτάνει τα 170 δεσιμπέλ. Μιλάμε για απίστευτο ήχο. Ενώ η λάμψη τα 3 εκατομμύρια κεριά. Και φανταστείτε, εγώ ήμουν μέσα σε στοά. Δεν σηκώθηκα ένα πρωί και είπα σήμερα θα μείνεις ανάπηρος και μετά θα πας να κατηγορήσεις την αστυνομία, όπως περίπου υπονοείς ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Απορώ που είπε ο κύριος Παπούτσης ότι πρέπει να φοράμε γυλαίκα. Τα γυλαίκα καταρχήν τα φοράνε σε μπόλεμες ζώνες. Και ακόμα και εκεί φοβόμαστε γιατί έχω φορέσει κι εγώ. Γιατί γινόμαστε στόχος και το έχω δει αυτό στο τέτοβο. Όταν είδαν ότι φοράγαμε τα γυλαίκα πρέσ και μας στόχευαν ελεύθεροι σκοπευτές από το βουνό επάνω. Και το άλλο είναι ότι όταν επιδεικνύεις τη δημοσιογραφική σου ταυτότητα, είτε φοράς το πρέσ είτε του δείχνεις και του λες ότι είμαι δημοσιογράφος, δεν πρέπει να σε πειράξει. Δεν έχω προσωπικά. Όπως και η δημοκρατία δεν εκδικείται, ούτε εγώ θέλω να εκδικηθώ κανέναν. Η δημοκρατία όμως τιμωρεί για να υπάρχει δικαιοσύνη. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι σήμερα το κάναν σε μένα, αύριο μπορεί να το κάνουν σε κάποιους άλλους. Εμένα αυτή τη στιγμή έχουν καταστρέψει τη ζωή. Είναι σχεδόν αδύνατο να ξαναδουλέψω. Σχεδόν αδύνατο να κάνω οτιδήποτε, να οδηγήσω, να περπατήσω. Ουσιαστικά είμαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι, άνεργος και έχοντας παράλληλα μπροστά μου έναν ολόκληρο Γολγοθά, ο οποίος ο Γολγοθάς είναι αυτός. Αυτά εδώ. Γιατί σας τα δείχνω. Αυτά εδώ θα με συντροφεύουν σε όλη μου τη ζωή. Τι είναι? Είναι αυτά που θα φοράω απ' έξω. Να σας το δείξω. Για να καταλάβετε. Έχω αυτόν χωρίς τα καλώδια κι αυτό. Να το. Το βλέπετε. Αυτή θα είναι η ζωή μου. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να κουβαλάω εξαρτήματα. Να προσέχω την υγρασία. Να το βάζω το βράδυ σε ειδικό μηχάνημα. Να έχω ειδικές θήκες. Να φοράω καπέλα όταν κάνει κρύο ή βρέχει. Να προσέχω να μην χτυπήσω στο κεφάλι, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για αυτά που έχω από μέσα. Αν δεν σταματήσει αυτό τώρα, μετά θα έχουμε και άλλο μεμονωμένο περιστατικό. Και άλλο μεμονωμένο περιστατικό δημοσιογράφου. Και άλλο, και άλλο, και άλλο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Έκανα τη δουλειά μου. Προσπαθούσα και μετέφερα στον κόσμο τι γινόταν. Και όχι μόνο μου έκαναν το κακό που μου έκαναν οι αστυνομικοί, αλλά δεν αναλαμβάνουν ευθύνες. Είναι προκλητικός ο τρόπος με τον οποίο τους κρύβουν. Τους δίνω τα πάντα. Τα πάντα.